Ονειρεύεστε ένα σκυλί που να μην μαδάει? Ένα σπίτι που θα μπορεί να μείνει καθαρό ενώ ταυτόχρονα θα μπορείτε να απολαμβάνετε τη συντροφιά του τετράποδου φίλου σας? Μείνετε μαζί μας και θα μάθετε 10 ράτσες μικρόσωμων σκύλων που θα κάνουν τη ζωή σας λίγο πιο εύκολη. Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε πως δεν υπάρχει σκυλί στον κόσμο που να μην μαδάει καθόλου. Όποιος το λέει αυτό, απλά σας κοροϊδεύει. Ακόμα και τα σκυλιά χωρίς τρίχες έχουν μικροσκοπικές τριχούλες που κι αυτές μαδάνε. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή τη λίστα θα δούμε 10 από τις ράτσες που μαδάνε ελάχιστα. West Highland Terrier. Αυτά τα σκοτσέζικα σκυλάκια έχουν δραστήριο και κοινωνικό χαρακτήρα και ατελείωτη ενέργεια για το μέγεθός τους. Το βάρος τους κυμαίνεται μεταξύ 5 και 10 κιλών και το τρίχωμά τους είναι άσπρο και χρειάζεται κούρεμα περίπου κάθε 2 μήνες. Είναι γεμάτα αυτοπεποίθηση και λατρεύουν τη συντροφιά των δικών τους ανθρώπων. Ταυτόχρονα όμως είναι και ανεξάρτητα και έχουν έντονη προσωπικότητα, γι' αυτό μπορεί να χρειαστούν λίγο παραπάνω χρόνο για να εκπαιδευτούν και να μάθουν να υποκούν το αφεντικό τους. Είναι ευγενική αλλά και θορυβώδης ράτσα και μπορεί να τα πάει καλά με τα παιδιά. Όμως η υπομονή του μπορεί να έχει και τα όρια της, γι' αυτό το σκυλάκι αυτό απαιτεί έναν ιδιαίτερο σεβασμό στη μεταχείρισή του. Σκοτσέζικο Τεριέ. Παρόλο που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αυτά τα σκυλιά με μαύρο τρίχωμα, η αλήθεια είναι πως μπορούμε να τα βρούμε και σε γκρί, ασημί και καστανές ή ραβδωτές αποχρώσεις. Στο παρελθόν, τα σκυλιά αυτής της ράτσας χρησιμοποιούνταν ως κυνηγοί μικρών ζώων και αυτό το γονίδιο υπάρχει σε αυτά μέχρι και σήμερα, αφού ποτέ δεν θα χάσουν ευκαιρία να κυνηγήσουν πουλιά, ποντίκια ή άλλα μικρά ζώα που θα βρεθούν μπροστά τους. Συνήθως έχουν σχετικά σοβαρό χαρακτήρα και τους αρέσει η ηρεμία. Απολαμβάνουν τους μικρούς περιπάτους αλλά και τα παιχνίδια. Το βάρος τους κυμαίνεται στα 8 με 10 κιλά. Είναι γενναία, πεισματάρικα και ανεξάρτητα σκυλιά και πολύ καλοί φύλακες που δεν γίνονται εύκολα φίλοι με τους ξένους. Όμως η ανάγκη τους για ήρεμο και ήσυχο περιβάλλον ίσως να μην τα καθιστά ιδανικά για οικογένειες με μικρά παιδιά. Τεριέ Βοστόνης. Θεωρείται σκυλί των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και έχει το παρατσούκλι Αμερικανός gentleman λόγω του σχεδίου του τριχώματός του που είναι σαν να φοράει smoking. Εκτός από τα σημεία στο κεφάλι και στο στέρνο του που είναι άσπρα, το υπόλοιπο τρίχωμά του μπορεί να είναι μαύρο ή σε καφέ αποχρώσεις. Επίσης, είναι κοντό, λεπτό και μαλακό και δεν χρειάζεται συχνή περιποίηση. Το βάρος του συγκεκριμένου σκυλιού κυμαίνεται στα 4,5 με 11 κιλά. Τα σκυλιά αυτής της ράτσας είναι πάρα πολύ έξυπνα, στοργικά, πιστά και έχουν άριστη σχέση με τα παιδιά. Αν και είναι ζωηρά και μειώδη σκυλιά, δεν έχουν ιδιαίτερες ανάγκες άσκησης. Εκπαιδεύονται εύκολα, όμως χρειάζεται να κοινωνικοποιηθούν από νωρίς, ώστε να μπορούν να συνεπάρξουν άνετα με άλλα σκυλιά, αλλιώς έχουν την τάση να γίνονται αυταρχικά και επιθετικά. Άλλωστε, αυτή η ράτσα δημιουργήθηκε αρχικά για να παίρνει μέρος σε κοινομαχίες. Τέλος, έχει ατρόμητο ταμπεραμέντο, αλλά δεν γαυγίζει πάρα πολύ, ούτε χωρίς λόγο. Σιχ Τσου. Μία από τις πιο μικρόσωμες ράτσες που υπάρχουν είναι τα Σιχ Τσου με καταγωγή από το Θιβέτ. Το βάρος τους κυμαίνεται στα 4 με 7,5 κιλά. Το τρίχωμά τους είναι μαλακό και μακρύ και μπορεί να είναι σκέτο μαύρο ή μαύρο μπες, γκρι, ασημί, κοκκινοπό ή καστανό με άσπρους χρωματισμούς. Χρειάζεται περίπου κάθε 2 μήνες κούρεμα και συχνή περιποίηση γιατί μπερδεύεται και λερώνεται εύκολα. Είναι σκυλιά που βολεύονται άνετα σε μικρά διαμερίσματα και δεν χρειάζονται παρά ελάχιστη γυμναστική. Παρόλο που το ύφος τους δείχνει λίγο σνόμπ, είναι υπερβολικά κοινωνικά σκυλιά που το μόνο που ζητάνε είναι συντροφιά και μια μόνιμη αγκαλιά. Αν ακούσουν κάποιο περίεργο ήχο, γαυγίζουν, όμως είναι φιλικά με όλο τον κόσμο. Δεν είναι κατάλληλα για οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά, γιατί το μικροκαμωμένο σώμα τους είναι πολύ εύκολο να τραυματιστεί. Ιταλικό Greyhound. Αυτά τα σκυλιά φτάνουν τα 3,5 με 5 κιλά και παρά το μικρό μεγεθός τους, είναι πάρα πολύ καλοί αθλητές και χρειάζονται αρκετή άσκηση. Το τρίχωμά τους είναι πολύ κοντό και σε αντίθεση με άλλα σκυλιά, αποτελείται από μόνο μία στρώση γούνας και γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία από το κρύο, αλλά και από τις ακτίνες του ηλίου γιατί κινδυνεύουν να πάθουν εγκάβματα στο δέρμα τους. Έχει κυνηγετικό πνεύμα, μιας και στο παρελθόν η ράτσα αυτή προοριζόταν για κυνήγι μικρών ζώων, οπότε αν έχετε κήπο, θα πρέπει να είστε σίγουροι πως είναι καλά περιφραγμένος, γιατί συνήθως θέλουν να κυνηγήσουν οτιδήποτε κινείται. Θεωρούνται κομψά, φίνα και ευγενικά σκυλιά, σβέλτα και έτοιμα για δράση. Δεν εκπαιδεύονται πολύ εύκολα, θέλουν υπομονή και χρειάζονται μεγάλη προσοχή με τα παιδιά, επειδή το λεπτεπίλεπτο σώμα τους είναι αρκετά ευαίσθητο. Μπισόν Φριζέ. Αυτό το σγουρό σκυλάκι προέρχεται από τη Γαλλία και είναι ζωηρό και γλυκό, ιδανικό για οικογένειες με παιδιά και κατάλληλο για αλλεργικούς ανθρώπους. Το τρίχωμά του είναι άσπρο και φουντωτό και χρειάζεται κούρεμα περίπου κάθε 2 μήνες. Εξαρτάται πάντα από τις εμφανισιακές προτιμήσεις του κάθε ιδιοκτήτη. Το βάρος του κυμαίνεται μεταξύ 3 και 9 κιλών. Κάτω από το τρίχωμά του κρύβεται ένα μειώδες και δυνατό σώμα που το κάνει να αποζητά πολύ συχνά το παιχνίδι και τις δραστηριότητες με τους αγαπημένους του.
δεν είναι επιθετικό και οι καλοί του τρόποι το κάνουν ιδανικό για σκυλί συντροφιάς. Χαβανέζ. Τα σκυλιά αυτής της ράτσας προέρχονται από την Κούβα και φημίζονται για το μακρύ μεταξένιο τρίχωμά τους και τα εκφραστικά τους μάτια. Μπορούμε να δούμε το τρίχωμά τους σε άπειρους χρωματισμούς, μονόχρωμους, δίχρωμους, τρίχρωμους και σε χρώματα όπως άσπρο, μαύρο, κρέμ, καστανό, ασημί και άλλα. Χρειάζονται κούρεμα περίπου κάθε 2 μήνες, αν και πολύ συχνά οι ιδιοκτήτες αυτής της ράτσας επιλέγουν να κόβουν το τρίχωμά τους κοντό, ώστε να γλιτώνουν από το καθημερινό χτένισμα που χρειάζεται αλλιώς. Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα χρειάζονται μπάνιο, γιατί η ιδιαίτερη τρίχα τους είναι πολύ εύκολο να λερωθεί. Το βάρος τους κυμαίνεται μεταξύ 2 και 7 κιλών. Είναι ήσυχα σκυλιά που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη γυμναστική. Ποτέ όμως δεν θα πουν όχι σε ένα περίπατο. Παρόλο τον ήρεμο και πολύ φιλικό χαρακτήρα τους, είναι καλοί φύλακες. Έχουν φοβερή ακοή, οπότε αν ακούσουν οποιοδήποτε παράξενο ήχο έξω από το σπίτι τους, θα γαυγίσουν αμέσως. Είναι έξυπνα και κοινωνικά σκυλιά και αποζητούν την παρέα και την αγκαλιά των δικών τους ανθρώπων. Επίσης, εκπαιδεύονται εύκολα και διασκεδάζουν να μαθαίνουν νέα κόλπα. Δεν αντέχουν όμως να μένουν μόνα τους παρά ελάχιστες ώρες, γιατί έχουν τρομερή ανάγκη τη συντροφιά. Μαλτέζ. Μία από τις πιο παλιές ράτσες σκύλων είναι η ράτσα Μαλτέζ. Το άσπρο μεταξένιο τρίχωμά τους χρειάζεται αρκετή περιποίηση για να μην μπλέκεται και να μην βρωμίζει, γι' αυτό και αυτά τα σκυλιά πολύ συχνά τα βλέπουμε κοντοκουρεμένα. Το βάρος τους φτάνει μέχρι τα 4 κιλά. Παρά το ότι είναι προορισμένα καθαρά για σκυλιά συντροφιάς ή πιο συγκεκριμένα σκυλιά καναπέ, είναι πολύ ζωντανά και ζωηρά και λατρεύουν το παιχνίδι. Αν κοινωνικοποιηθούν από νωρίς, μπορούν να γίνουν φιλικά με όλο τον κόσμο. Είναι βολικά και προσαρμόζονται γρήγορα σε κάθε σπίτι. Εκπαιδεύονται εύκολα και λατρεύουν την οποιαδήποτε ασχολία μαζί σας. Η ράτσα θεωρείται μία από τις πιο θεραπευτικές ράτσες και τα σκυλιά αυτά χρησιμοποιούνται συχνά στο εξωτερικό ως σκυλιά συντροφιά σε ανθρώπους που βρίσκονται σε νοσοκομεία, που υποφέρουν από αγχώδεις διαταραχές ή που έχουν άλλες ανάγκες. Όπως και τα σκυλιά της προηγούμενης ράτσας, έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία και δεν αντέχουν να μένουν μόνα τους. Συν το ότι λόγω πολύ μικρού μεγέθους διατρέχουν κίνδυνο σε σπίτια όπου υπάρχουν πολύ μικρά παιδιά. Yorkshire Terrier. Αυτή η μικροσκοπική ράτσα έχει έρθει από την Αγγλία και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 3,5 κιλά. Είναι δυναμικά και θαραλέα σκυλιά και μοιάζει να μην έχουν καμία αίσθηση του μεγέθους τους. Είναι ικανά να κυνηγήσουν και γίγαντα προκειμένου να υπερασπιστούν τους δικούς τους. Όμως, για να βγάλουν όλα τα καλά στοιχεία του χαρακτήρα τους, πρέπει να κοινωνικοποιηθούν από νωρίς, αλλιώς κινδυνεύουν να αποκτήσουν φοβίες. Το χρώμα του τριχώματός τους είναι σε καστανές και χρυσές ή καστανές και ασημί αποχρώσεις. Είναι παιχνιδιάρικα και διασκεδάζουν κάθε μορφή αθλητισμού, αλλά πολλές φορές ξεχνάνε να σταματήσουν και γι' αυτό πρέπει να περιορίζονται σε υγιεινά όρια για το μέγεθός τους. Δένονται πολύ με τους ιδιοκτήτες τους και η πρωταρχική τους ανάγκη είναι η συντροφιά. Κανείς. Πανέξυπνα, ενεργητικά, παιχνιδιάρικα, τα κανείς εκπαιδεύονται πάρα πολύ εύκολα και η μεγάλη ποικιλία της ράτσας όσον αφορά τα μεγέθη που υπάρχουν τα κάνει ιδανικά για κάθε σπίτι με παιδιά ή και χωρίς. Το βάρος τους κυμαίνεται από 2 μέχρι και 30 κιλά. Το τρίχωμά τους είναι σγουρό και υπάρχει σε πολλά χρώματα όπως μαύρο, καστανό, κοκκινοπό, κρέμ, γκρι, ασημί και άλλα. Χρειάζονται κούρεμα περίπου κάθε 2 μήνες, χτένισμα και κάθε τόσο ένα μπάνιο. Είναι καλοί φύλακες χωρίς να γίνονται επιθετικοί. Λατρεύουν το τρέξιμο και κάθε αθλητική δραστηριότητα, ιδιαίτερα όμως το κολύμπι. Είναι άριστοι κολυμβητές, μια και τα σκυλιά αυτής της ράτσας στο παρελθόν τα χρησιμοποιούσαν κυνηγοί για να πιάσουν και να φέρουν πάπιες και άλλα πουλιά μέσα από λίμνες ή τη θάλασσα. Προσαρμόζονται άνετα είτε σε σπίτια με νέους και πιο ενεργητικούς ανθρώπους, είτε σε σπίτια με ηλικιωμένους σε πιο ήρεμους ρυθμούς. Σε αυτό το σημείο να πούμε πως οι τελευταίες 5 ράτσες που είδαμε, Bichon Frise, Havanese, Maltese, Yorkshire και Canis, δεν έχουν ως τρίχωμα τη φυσιολογική γούνα που έχουν οι περισσότερες ράτσες σκύλων, η οποία έχει και έναν υπομανδύα, δηλαδή και μια εσωτερική στρώση τριχώματος, και μεγαλώνει μέχρι ένα σημείο και μετά πέφτει, ειδικά κάθε φθινόπωρο και κάθε άνοιξη. Αλλά έχουν τρίχωμα ίδιο με τα μαλλιά των ανθρώπων, δηλαδή έχουν μαλλιά, τα οποία μεγαλώνουν ασταμάτητα και πέφτουν πολύ αραιά ή αν κάποια τρίχα σπάσει. Αυτός είναι ο λόγος που τα συγκεκριμένα σκυλιά έχουν τόσο μαλακό και μεταξένιο τρίχωμα και που μαδάνε ελάχιστα. Και γι' αυτό βρίσκονται στην κορυφή της λίστας μας. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.